Καλώς ήρθατε στην Έξυπνη Οικονομία. Σήμερα βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της DigiHeart για να συζητήσουμε με τον συνιδρυτή της εταιρείας, τον κύριο Νίκο Τσακνή. Καλώς ήρθατε στην Έξυπνη Οικονομία, κύριε Τσακνή. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εμείς για την αποδοχή. Καταρχήν, λίγο για να μάθουν και οι τηλεθεατές, από πότε καταρχήν λειτουργεί η DigiHeart, να μας πείτε, και τι υπηρεσίες υπάρχει. Λοιπόν, η DigiHeart ιδρύθηκε το 2020, λίγο πριν την υγειονομική κρίση. Ξεκινήσαμε τότε με μια καθοποιημένη λύση για τον κλάδο χορέκα. Στην πορεία, βέβαια, είδαμε ότι ο κλάδος αποκτά άλλες ανάγκες μεγαλύτερες και στο κομμάτι του digital marketing, αλλά και στο κομμάτι του business consulting. Οπότε, έδρασε η υγειονομική κρίση λίγο σαν καταλύτης και η εταιρεία μετεξελίχθηκε σε αυτό που είναι τώρα. Ουσιαστικά πλέον καλύπτουμε όλες τις ανάγκες σε επίπεδο digital marketing και business consulting για όλων των ειδών της εταιρείας. Η καινοτόμα λύση την οποία προτείνατε και που βγήκατε στην αγορά το 2020 στον τομέα της χορέκα, ποια ήταν, κύριε Τσακνή? Ουσιαστικά ήταν μια εφαρμογή για κινητά όπου κάλυπτε κάποιες ανάγκες των καταστημάτων εστίασης στο κομμάτι της παραγγελιοληψίας, προβολής του τιμοκαταλόγου τους κτλ. Ήταν μια πολύ καινοτόμα για την εποχή της λύση. Είναι και ο λόγος που μπήκαμε και στο Elevate Greece, είμαστε μέλος από το 2021. Παρόλα αυτά, μόλις τη βγάλαμε, δυστυχώς ο κλάδος άλλαξε άρδιν, οπότε πήγε λίγο πιο πίσω η αφομοίωσή της. Και βεβαίως από τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε αναπτύξει πλέον και έχετε επεκταθεί σαν εταιρεία, ποια έχει την περισσότερη ζήτηση μέχρι στιγμής? Ξεκάθαρα θα σας απαντήσω ότι είναι το digital marketing. Λόγω της μεγάλης τροφής που έγινε στον ψηφιακό κόσμο, υπάρχει πλέον και πολύ μεγάλη ανάγκη να αναδειχθούν όλες οι εταιρείες, να αναδείξουν τις υπηρεσίες τους. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Πρέπει δηλαδή η προβολή της εταιρείας να είναι διακριτή με βάση τα δυνατά της σημεία, τις ιδιαιτερότητες που έχει. Εμείς, επειδή μας αρέσει να λέμε ότι στο DNA μας έχουμε το innovation, πάντα προσεγγίζουμε τις εταιρείες με νέο μάτι, πώς μπορούμε να διαφοροποιηθούμε, πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την καμπάνια τους. Φυσικά, και το business consulting είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ένα one-stop shop για startup, επειδή μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Ξεκινάμε το ταξίδι από την αρχή μαζί, στείλουμε το business plan, βρίσκουμε την αγορά και πώς μπορεί να τοποθετηθεί μια νέα λύση σε αυτήν, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε επενδυτές. Καλύπτουμε δηλαδή όλο το κομμάτι που αφορά μια startup μέχρι και το σημείο όπου μπορεί πλέον από μόνη της να βγει και να πάρει το δρόμο. Από την εμπειρία που έχετε, κύριε Τσακνή, γιατί μέχρι τώρα πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν αναπτύξει αυτές τις υπηρεσίες? Θεωρείτε και με την επαφή που έχετε με επιχειρηματίες ότι αυτού του είδους υπηρεσίες δεν ήταν αναγκαίες ή δεν τις έδιναν τόσο μεγάλη σημασία όπως θα έπρεπε να τις δώσουν και εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι όντως είναι σημαντικές? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαν ξαφνικά όλοι μπροστά σε μία ανάγκη να ψηφιοποιηθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης πολλές διαδικασίες, αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν έχει φέρει μια αλλαγή στην κουλτούρα που περιμέναμε εμείς. Μια αλλαγή η οποία αναδεικνύει ότι η ψηφιακή προβολή, το digital marketing, είναι επένδυση, δεν είναι δηλαδή ένα έξοδο σε μια εταιρεία το οποίο να το κάνω, να μην το κάνω, θα μου αποφέρει χρήματα, δεν θα μου αποφέρει. Είναι μια επένδυση η οποία όταν γίνεται σωστά αποφέρει πολλά περισσότερα και σαν κέρδη και σαν ωφέλη σε μια εταιρεία. Περιμένουμε, υπάρχουν βήματα, γίνονται, αλλά δεν έχει αφομοιωθεί σε όλο. Ωστόσο, έχει γίνει αντιληπτή αυτή η ανάγκη της επένδυσης που περιγράφεται ότι είναι αναγκαία και για την εξέλιξη μιας επιχείρησης. Δεν μπορεί πλέον να υπάρξει επιχείρηση που δεν θα το ακολουθήσει. Όποια επιχείρηση θα το ακολουθήσει θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να ακολουθήσει τους ανταγωνιστές. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Τσακνή, πόσα άτομα σήμερα απασχολεί η επιχείρησή σας?
Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 13 άνθρωποι. Οι περισσότεροι, επειδή είμαστε εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στις καραντίνες, είμαστε remote, μας αρέσει το remote. Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι, πιάνουμε όλο το φάσμα των αναγκών και στο digital marketing. Έχουμε και προγραμματιστές, έχουμε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί μια εταιρεία για να καλύψει τις ανάγκες. Και επειδή μια εταιρεία είναι οι άνθρωποι της, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να βρείτε αυτούς τους ανθρώπους, να στελεχώσετε την εταιρεία σας για να μπορέσει να εξελιχθεί και να παρέχει τις υπηρεσίες που παρέχετε σήμερα. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις εδώ στη Βόρεια Ελλάδα στον κλάδο της πληροφορικής. Αυτό δεν μας δυσκολεύει τόσο στο να βρούμε προσωπικό, στο να βρούμε καταρτισμένο προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, εμείς αποφασίζουμε και επενδύουμε σε νέα άτομα. Έχουμε κάποιες εσωτερικές διεργασίες και με σεμινάρια, αλλά και με νέες τεχνολογίες που και εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να αξιοποιήσουμε, όπου ουσιαστικά εκπαιδεύουμε ξανά και ξανά το προσωπικό μας, έτσι ώστε να το φέρουμε στο επίπεδο που θέλουμε. Πόσο χρόνο χρειάζεται δηλαδή για να εκπαιδευτεί το προσωπικό για να ενταχθεί ουσιαστικά πλέον στην παραγωγική διαδικασία? Κοιτάξτε, εάν πούμε ότι ξεκινάμε από έναν απόφυτο μιας σχολής, χρειάζεται σίγουρα ένας χρόνος για να πούμε ότι πλέον αυτός ο άνθρωπος είναι 100% αποδοτικός. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ξεκινάμε με έναν απόφυτο και του λέμε μπες και κολύμπα στα βαθιά. Υπάρχει μια διαδικασία, αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα, έως ότου να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες αυτές που θα καλείται να καλύψει στο μέλλον στην εταιρεία. Και θέλουμε να συγκρίνουμε, κύριε Τσακνή, το επίπεδο της ποιότητας των γνώσεων που παρέχουν τα πανεπιστήμια σε σχέση με τις ιδιωτικές σχολές που λειτουργούν εδώ στη χώρα μας. Πού θα δίνετε τα περισσότερα credit? Κοιτάξτε, για εμάς, από την εμπειρία μας και μόνο, τα πανεπιστήμια δίνουν μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα γνώσεων στους αποφύτους τους. Δηλαδή, και από τις δύο μορφές οι απόφοιτοι βγαίνουν αρκετά αποδοτικοί, αλλά στο πανεπιστήμιο βλέπουμε ότι υπάρχει μια πιο μεγάλη ευκολία στο να εξελιχθούν περαιτέρω, γιατί έχουν ένα know-how στο πώς να εκπαιδεύονται, αν θέλετε να το πω έτσι. Άστε. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους τους οποίους έχει θέσει η DigiHard για το επόμενο διάστημα, ποιοι είναι? Αν μιλάμε για βραχυπρόθεσμα, να καταξιωθούμε στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι τώρα διανύουμε τον τρίτο χρόνο της ζωής μας. Ήδη μετράμε 13 υπαλλήλους, έχουμε γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουμε αρκετούς απαιτητικούς πελάτες και μικρούς και μεγάλους και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Αν με ρωτάτε για μακροπρόθεσμα, ήδη ξεκινάμε κάποιες δράσεις και συνέργειες με το εξωτερικό. Είχαμε και τους πρώτους πελάτες στη Νέα Υόρκη. Φαίνεται να υπάρχει και εκεί μεγάλη δράση, αλλά πρώτος και κύριος στόχος είναι να καταξιωθούμε φυσικά στην Ελλάδα και στο αντικείμενό μας. Άρα η εξωστρέφεια παραμένει ψηλά στους στόχους που έχετε θέσει σαν εταιρεία? Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως είπα, είναι στο DNA μας. Και τι γίνεται? Το innovation πάει χέρι-χέρι με την εξωστρέφεια. Δεν μπορείς να είσαι εσωστρεφής και να καινοτομείς. Βάζεις δεσμά στα χέρια σου. Έτσι. Οπότε ναι, είμαστε εξωστρεφείς σε κάθε βήμα μας. Κύριε Τσακρίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στους στόχους που έχει θέσει η DigiHard και κάθε επιτυχία ως προς το όραμα και το σχεδιασμό τον οποίο έχετε καταρτήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Κυρία Τσοχανταρίδου, τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τον τομέα των νέων τεχνολογιών?
Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μεγάλη απορρόφηση στο κομμάτι του επαγγέλματος και γι' αυτό περισσότεροι το επιλέγουν. Προσωπικά μιλώντας όμως, αυτό που με ιντρίγκαρε να το επιλέξω ήταν το κομμάτι της δημιουργικότητας. Και επειδή ξεκίνησα και ως στην ακαδημαϊκή μου εκπαίδευση στο κομμάτι του marketing, ήταν κάτι που πάντα μου άρεσε, γι' αυτό ήθελα να το συνεχίσω και να εξελίξω μάλλον τον εαυτό μου περισσότερο στο κομμάτι του digital, βλέποντας ότι υπάρχει μεγαλύτερη αφομοίωση. Άρα θα συστήνατε σε πολλούς νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν αυτό τον επαγγελματικό δρόμο για όσους αναζητούν ένα επάγγελμα με αποκατάσταση. Σίγουρα και είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει υποστεί κορεσμό προς το παρόν. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη αύξηση του προσωπικού στον κλάδο, βλέποντας και από τα πανεπιστήμια που πλέον έχουν αντίστοιχα τμήματα στο κομμάτι του marketing. Παρ' όλα αυτά όμως, άμα το κίνητρο μάλλον είναι να σου αρέσει αυτό που κάνεις. Αν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα υπάρχει και όφελος. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία. Πάμε να δούμε και τα αρνητικά τώρα. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε σαν διαχειρίστρια ψηφιακού λογαριασμού στην καθημερινότητά σας? Σίγουρα κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές δυσκολίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ενοποιημένα τα προβλήματα. Για παράδειγμα, τώρα αν πάρουμε στο νου μας σε μια εταιρεία μικρή, σε μέγεθος, είναι πολύ πιο εύκολο, πιο ευέλικτο για εμάς να τη διαχειριστούμε ως προς το κομμάτι, για παράδειγμα, των διαφημίσεων και αντίστοιχα θέματα έτσι, στο κομμάτι του digital marketing. Από την άλλη πλευρά όμως, οι μεγάλες εταιρείες, το πρόβλημα που έχουν είναι η διαχείριση του χρόνου, οπότε μας βάζουν στο τρυπάκι, θα λέγαμε, να διαχειριστούμε πολύ περισσότερα πράγματα προς όφελός τους, όπως θα ήταν, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη καμπάνια η οποία τρέχει παράλληλα με δύο προγράμματα, με δύο λογισμικά που θέλουν. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαφορετικότητα στα προβλήματα. Αυτός ο έντονος ανταγωνισμός όμως δεν απαιτεί και από εσάς μεγαλύτερη εξειδίκευση, δηλαδή να αναπροσαρμόσετε συνεχώς τις γνώσεις σας και το επίπεδο των στοιχείων που συνθέτουν την επαγγελματική σας κατάρτιση, ούτως ώστε να ανταπεξέρχεστε κάθε μέρα, θα λέω εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η κλίμακα, στις απαιτήσεις της εποχής. Σίγουρα, γιατί κοιτάξτε, οι τεχνολογίες αλλάζουν συνεχώς, τρέχει, θα λέγαμε, η τεχνολογία. Γι' αυτό και στην DigiHard, σαν ομάδα, προσπαθούμε έτσι να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας συνεχώς και ασταμάτητα, όπως πάει και η τεχνολογία. Άλλωστε, αυτό μάλλον θα έλεγα ότι είναι το όρομα της DigiHard, ότι θέλουμε να συνδέουμε εταιρείες και ανθρώπους ανάλογα με τις εμπειρίες και τις καταστάσεις που επικρατούν στην εποχή μας. Mm-hmm. Όσον αφορά τις ψηφιακές εφαρμογές, θεωρείτε ότι η υγειονομική κρίση ειδικότερα ήταν μια ευκαιρία, δημιούργησε τις ανάλογες συνθήκες για να αναδειχθεί η χρησιμότητα αυτών των εφαρμογών και στην καθημερινότητα? Σίγουρα ισχύει αυτό, γιατί πριν τον COVID θα λέγαμε ότι ήταν όλα πιο πεζά του τύπου, οι νέοι ασχολούνταν περισσότερο με τα social media κτλ. Πλέον έχουν μπει στη διαδικασία αυτή και οι επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, δηλαδή το να κάνει ένα official Facebook account μια επιχείρηση είναι πλέον πτέσμα, θα λέγαμε, που παλιά δεν το θεωρούσαμε έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πλέον απαραίτητο για κάθε επιχείρηση να επενδύσει σε αυτό. Και φυσικά, όπως ανέφερα και νωρίτερα, υπάρχει έλλειψη χρόνου μέσα στις επιχειρήσεις και καλό είναι να επενδύσει σε ένα digital agency ώστε να τον βοηθήσει. Οι νέοι, όπως και εσύ, έχουν καταλάβει την αξία αυτών των δεξιοτήτων, ούτως ώστε και οι ίδιοι να επωφεληθούν ακολουθώντας τον ψηφιακό δρόμο, τον επαγγελματικό δρόμο, το να είναι κάποιος προγραμματιστής ή τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θεωρώ πως τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει να το αντιλαμβάνονται, γιατί δεν είχαμε και την ευκαιρία ως νέοι να δούμε λίγο τις προοπτικές που έχει το κομμάτι του digital, ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Αλλά πλέον, καλώς ή κακώς, προωθείται πολύ από τις καταστάσεις, όπως αναφέρεται και για τον COVID, ο πόλεμος. Όλα αυτά φέρνουν ένα φαύλο κύκλο, θα λέγαμε, και καλό και κακό, ως προς το να αφομοιωθούμε εμείς στην τεχνολογία και όχι η τεχνολογία σε εμάς. Συμφοιτητές σας έχουν βρει δουλειά σήμερα?
Ξεκινώντας έτσι με θετικούς ιονούς, κάποιοι έχουν βρει όντως το κομμάτι, οι περισσότεροι θεωρώ πως όχι, αλλά αυτό όπως σας ανέφερα ήταν, είναι πιο πολύ το ότι πρέπει να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να το ψάχνεις κατ' επέκταση. Και πριν από λίγα χρόνια, κυρία Τσουχανταρίδου, είδαμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να γίνονται οικονομικοί μετανάστες, να ζητούν εργασία στο εξωτερικό. Πλέον πιστεύετε ότι με την ανάπτυξη αυτού του είδους των δεξιοτήτων των εφαρμογών, θεωρείτε ότι μπορεί να αναστραφεί αυτό το ρεύμα μετανάστευσης και όσοι σπουδάζουν στη χώρα τους, στην Ελλάδα, να μένουν εδώ και να απασχολούνται εδώ με καλύτερες συνθήκες από ό,τι παλαιότερα? Ναι, πλέον έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ευκαιρίες, γιατί όπως αυξάνονται έτσι ευκαιρίες στο κομμάτι της τεχνολογίας, αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας. Πλέον, όπως σας ανέφερα, υπάρχουν τμήματα που εξειδικεύονται πάνω στις νέες τεχνολογίες, που δεν υπήρχε μάλλον στο παρελθόν. Και αρχίζει πλέον η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να αυξάνει και τις θέσεις εργασίας ώστε να αφομοιωθούν αυτά τα άτομα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καλώς ή κακώς το να βγαίνουν όλοι στο εξωτερικό δεν είναι ότι καλύτερο για την Ελλάδα μας. Οπότε είναι σημαντικό το να μείνουν στις πόλεις, στις χώρες τους, να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι. Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, η επενδυτική άνθηση που θα χαρακτήριζε κάποιος τις επενδύσεις που γίνονται εδώ, θεωρείτε ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεταξέλιξη της πόλης σε ένα τεχνολογικό hub σε βάθος χώρου? Mm-hmm. Ναι, ναι. Πλέον το βλέπουμε και από εταιρείες του εξωτερικού που έρχονται και επενδύουν στην Θεσσαλονίκη σε διάφορα hubs. Και τραβάν κόσμο, έτσι, Έλληνες νέους, που βλέπουν ότι υπάρχει και τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία πλέον, οπότε θεωρείται ένας κατασταλτικός παράγοντας αυτό το να αναπτυχθεί και η πόλη. Και οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί από το δικό σου το κομμάτι όσον αφορά την DigiHub, το επόμενο διάστημα ποιοι είναι? Σίγουρα το να ιδρυωθεί μέχρι το 2025 στην Ελλάδα. Αυτό ήταν και στο αρχικό business plan της εταιρείας. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει εξ αρχής και τα γραφεία της και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που είναι δύο πολύ σημαντικές, μεγάλες πόλεις της χώρας, ώστε να προσεγγίσουμε αντίστοιχα και επιχειρηματίες. Και φυσικά να συνεχίσουμε να προσφέρουμε business και καινοτομία στις επιχειρήσεις. Κυρία Τσοχανταρίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στους στόχους που έχετε θέσει και προσωπικά και σαν εταιρεία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην Έξυπνη Οικονομία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και συνεχίστε έτσι να αναδεικνύετε επιχειρήσεις Βορείου Ελλάδος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού με τα νεότερα για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.